εκτέλεσε με δύναμη από τον Χαλαζιά τελικά. Η μπάλα στην περιοχή και στα δίχτυα. 0-1 με τον Μπαλαμπάνη στο έκτο λεπτό. Το Μεσολόγγι ευνηδιάζει τον Αοπηλίου στην πρώτη του φάση στο μπάτς. Στην πρώτη φάση στο μπάτς γενικά. Από τη δυνατή εκτέλεση του πλαγίου του Χαλαζιά. Ο Μπαλαμπάνης είναι αυτός ο οποίος με κεφαλιά από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1 στο 6 για την Μεσολογγίου. Στην περιοχή ο Χατζηνικολάου περιμένει, πασάρι, δεν είναι καλή η πάσα του, περνά ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση για τον Αοπηλίου. Ο Εσαλέ θα σηκώσει για τον Μπρέμπο, ο Μπρέμπος δοκιμάζει από μακριά το σούτ, μαζεύει ο Δουλειώτης, αυτή είναι η πρώτη τελική φάση στο μάτς του 21 για τον Αοπηλίου. Στην εκτέλεση του κόρνερ, ο Τζανουλίνος κινήθηκε στην πρώτη, στο πρώτο δοκάρι, στη συνέχεια το γύρισμα του δεν είναι καλό. Πέναλτι έχουμε. Ο διαιτητής κοίταξε τον επόπτη του από το γύρισμα του Τζανουλίνου. 26ο λεπτό, Μπριλάκης απέναντι στον Δουλειώτη. Μπριλάκης παίρνει φόρα, εκτελεί υπέροχο πέναλτι στο δεξί παραθυράκι του Δουλειώτη. Ο Μπριλάκης στο 26ο λεπτό κάνει το 1-1 για τον Αοπηλίου. Από το πέναλτι που κέρδισε ο Τζανουλίνος, ο Μπριλάκης εκτελεί εύστοχα στενώντας την μπάλα στο παραθυράκι. 1-1 Αοπηλίου Μεσολόγγι. Ο Μπρέμπος είναι και πάλι στην εκτέλεση. Ο Μπρέμπος εκτελεί, μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Δρόσο. Από την εκτέλεση corner του Μπρέμπου η μπάλα θα φτάσει στον Δρόσο, ο οποίος με κεφαλιά στο 45 θα δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους. 2-1 με την κοντινή κεφαλιά του Δρόσου στο 45ο λεπτό. Ο Αοπηλίου καταφέρει να φέρει τούμπα το μάτς πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Χρήστο Δρόσο. Το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα θα φτάσει στον ήλιο. Ο Μεντής θα κάνει την κούρσα, συνεχίζει την προσπάθεια του Μεντής, το γύρισμα προς το δεύτερο, η κεφαλιά του Λάντζιου, ο Δουλειώτης θα μαζέψει. Θα αφήσει ο Μπριλάκης, ο Χατζηβασίλης εκτελεί, η μπάλα θα καταλήξει out. Ο Μπρέμπος για τον Εσαλέ, ωραία τρίπλο του Εσαλέ. Θα έρθει εσωτερικά, θα περάσει ο Εσαλέ, θα κρατήσει κάθε την πάσα, ο Καρακούσης είναι σε θέση offside. Η σέντρα του καλή είναι, ο Μπριλάκης θα απομακρύνει. Κεφαλιά του Καρακούση, υπάρχει φάουλ. Σκληρό φάουλ γιατί μπήκε δυνατά, πάρα πολύ δυνατά στην φάση. Ο ποδοσφαιριστής της Μεσολογγίου και δεν βλέπει και την δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβάλλεται. Ο Δρός.